Θα λύσουμε τώρα μια θεωρητική άσκηση που στηρίζεται στο θεώρημα μέσης τιμής, η οποία βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο και είναι η άσκηση 1 της Β ομάδας, σελίδα 139. Μας λέει ότι αν για μια συνάρτηση F ισχύει αυτή η σχέση, απόλυτο F του χημείων F του ψ είναι μικρότερο ίσο του χημείων ψ στο τετράγωνο για κάθε χιψ ανοιχτό, να δείξουμε ότι F είναι σταθερή. Αν τα F είναι πιο κοντά δηλαδή από το τετράγωνο της διαφοράς του χημείων ψ, αν οι εικόνες των χημείων ψ είναι πιο κοντά, τότε η F είναι σταθερή, δεν μπορεί να έχει μια κλίση. Λοιπόν, η απόδειξη είναι ως εξής. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς θα αποδείξουμε ότι η F είναι σταθερή. Προφανώς θα αποδείξουμε ότι η παράγωγός της είναι 0. Αποδείξουμε ότι λοιπόν ευτόνος του χ ίσον 0 για κάθε χ ανοίξει το R. Αυτό για να αποδείξουμε ότι κάτι ισχύει στα μαθηματικά για κάθε χ ανοίξει το R, παίρνουμε ένα τυχαίο χ 0 και αποδεικνύουμε ότι για το χ 0 ισχύει αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε. Και αφού ισχύει για το τυχαίο, ισχύει για όλα. Λέμε λοιπόν, έστω χ 0 ανοίξει το R, τυχαίο. Το τυχαίο μπορούμε και να μην το γράψουμε. Το γράφω εδώ για να δοθεί έμφαση. Εσείς μπορείτε να το παραλείψετε. Θα αποδείξουμε ότι το ευτόνος του χ0 είναι 0. Για να βρούμε την ευτόνος του χ0, μπορούμε να τη βρούμε με δύο τρόπους. Είτε με τους κανόνες παραγωγής ή με τον ορισμό μπορούμε να βρούμε μία παράγωγο. Εδώ επειδή δεν ξέρουμε τον τύπο της F, αλλά μία σχέση, θα χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό, δηλαδή ισοδύναμα, ο ορισμός λέει ότι το όριο του F του χ μείον F του χ0 δια χ μείον χ0, όταν το χ τίνει στο χ0, είναι ίσο με το ευτόνος του χ0. Αυτό θα αποδείξουμε. Συγγνώμη, είναι ίσο με το ευτόνος του χ0. Εμείς θα αποδείξουμε ότι αυτό το όριο είναι ίσο με το 0. Για να εμφανίσουμε αυτό το όριο σε αυτή τη δεδομένη σχέση, για να εμφανίσουμε για παράδειγμα τον αριθμητή, επειδή αυτή η σχέση ισχύει για κάθε χ ψ ανοίξει το R, μπορούμε να θέσουμε στη θέση του ψ το χ0. Για ψ ίσον χ0 από τη δεδομένη σχέση έχουμε. Απόλυτο το F του χ μείον F του χ0 μικρότερο ίσο του χ μείον χ0 και όλο το τετράγωνο, προφανώς για κάθε χ ανοίξει το R. Υπάρχει μία ιδιότητα που μας λέει ότι το α στο τετράγωνο είναι ίσο με το απόλυτο α στο τετράγωνο. Αυτό θα το εφαρμόσουμε στο δεύτερο μέλος. Και το χ μείον χ0 στο τετράγωνο θα το κάνουμε απόλυτο χ μείον χ0 στο τετράγωνο. Και για, ας την ονομάσουμε αυτή τη σχέση 1, για χ διάφορο του χ0 έχουμε δικαίωμα να πάρουμε το χ διάφορο του χ0, γιατί αφού θέλουμε να βρούμε το όριο όταν το χ τίνει στο χ0, το χ πλησιάζει απεριόριστα το χ0, αλλά δεν παίρνει την τιμή χ0. Οπότε για να πάρουμε το όριο μπορούμε κάλλιστα να θεωρήσουμε το χ είναι διάφορο του χ0 και διαιρούμε και τα δύο μέλη με το απόλυτο του χ μείον χ0, το οποίο είναι θετικό, και έχουμε απόλυτο το F του χ μείον απόλυτο το F του χ0 δι' απόλυτο του χ μείον χ0 είναι μικρότερο ίσο το απόλυτο του χ μείον χ0 στο τετράγωνο δι' απόλυτο του χ πλην χ0. Στο πρώτο μέλος μπορούμε να βάλουμε το απόλυτο στον αριθμητή δια το απόλυτο στον παρονομαστή σε ένα απόλυτο από τη γνωστή ανισότητα, από τη γνωστή ιδιότητα των απολύτων, και να έχουμε απόλυτο το F του χ μείον απόλυτο το F του χ0 δια χ μείον χ0 είναι μικρότερο ίσο
και εδώ απλοποιείται το τετράγωνο με τον παρονομαστή του απόλυτο χ μείον χ μηδέν. Είμαστε έτοιμοι τώρα να ανοίξουμε αυτή την ανισότητα για να εφαρμόσουμε το κριτήριο της επανεμβολής. Θυμίζουμε ότι το απόλυτο χ είναι μικρότερο ίσο από το θήτα, αν το θήτα είναι θετικό, όταν το χ είναι ανάμεσα στο μείον θήτα και στο θήτα. Ποιο θα παίξει εδώ το ρόλο του χ και ποιο θα παίξει το ρόλο του θήτα. Επειδή το χ είναι μέσα στο απόλυτο, το ρόλο του χ θα το παίξει αυτό το κλάσμα που είναι μέσα στο απόλυτο. Ενώ το θήτα είναι στο δεύτερο μέλος χωρίς απόλυτο μόνο του, άρα αυτό το απόλυτο θα παίξει το ρόλο του θήτα. Λέει λοιπόν η ιδιότητα, απόλυτο χ, μείον θήτα μικρότερος του χ μικρότερος του θήτα, θα βάλουμε εμείς μείον το απόλυτο χ μείον χ μηδέν που είναι το θήτα, μικρότερο ίσο του χ, δηλαδή η παράσταση που είναι μες στο απόλυτο, χωρίς το απόλυτο, το κλάσμα δηλαδή, μικρότερο ίσο το απόλυτο χ μείον χ μηδέν. Και θα εφαρμόσουμε προφανώς το κριτήριο της παρεμβολής, το όριο του μείον απόλυτο χ μείον χ μηδέν, όταν το χ τίνει στο χ μηδέν, είναι ίσο με το όριο του απόλυτο χ μείον χ μηδέν, όταν το χ τίνει στο χ μηδέν, είναι ίσο με το μηδέν. Άρα σύμφωνα με το κριτήριο της παρεμβολής, το ln του f του χ μείον f του χ μηδέν δια χ μείον χ μηδέν, όταν το χ τίνει στο χ μηδέν, είναι ίσον με το ευτόνος με το 0, δηλαδή η f είναι παραγωγήσιμη στο χ0 και το ευτόνος του χ0 είναι 0. Για το τυχαίο λοιπόν χ0 αποδείξαμε ότι το ευτόνος του χ0 είναι 0, δηλαδή αυτό το όριο είναι 0, άρα το ευτόνος του χ0, άρα το ευτόνος του χ ίσον 0 για κάθε χ ανοίξει το r. Συνεπώς η F είναι σταθερή στο R. Αυτή ήταν η απόδειξη αυτής της θεωρητικής άσκησης.